κάθε μέρα φτάνει όλο και μεγαλύτερος αριθμός προσφύγων και στο Βερολίνο, έτσι. Το οποίο έχει την απευθεία σύνδεση με Βαρσοβία. Είναι το τρεις φορές τη μέρα υπάρχει το τρένο Βαρσοβία-Βερολίνο. Έτσι κάθε μέρα πολλαπλασιάζονται οι πρόσφυγες που έρχονται και στο Βερολίνο. Χθες το βράδυ όμως ήρθαν 5 τρένα με πρόσφυγες. Η Δήμαρχος Πρωθυπουργός του Κρατηδίου του Βερολίνου κάνει έκκληση προς τα υπόλοιπα κρατήδια να βοηθήσουν και αυτοί με τους πρόσφυγες. Χθες πήγανε σε δομές που ήδη υπάρχουν από το προηγούμενο προσφυγικό με τους Σύρους και κάνουν έκκληση. Είναι πολύ δύσκολη η κατάσταση να δουν πώς θα αντιμετωπιστεί και αυτό. Οι γερμανικές εφημερίδες αναφέρουν σήμερα και την παραβίαση του εναέριου χώρου της Σουηδίας από ρωσικά αεροσκάφη, ότι πιθανότατα είναι η απάντηση της Ρωσίας στις σκέψεις που υπάρχουν στη Σουηδία να μπει και αυτή στο ΝΑΤΟ. Βέβαια όλα αυτά επιταχύνουν τις σκέψεις των Σουηδών, μια χώρα ουδέτερη για δεκαετίες και ούτε στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο πήρε μέρος η Σουηδία, ήταν ουδέτερη και εκεί, να μπει σε ένα στρατιωτικό οργανισμό. Χθες το βράδυ ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο Στάινμαγκερ, έκανε έκκληση στον ομόλογό του, τον Ρώσο, τον κύριο Πούτιν, να σταματήσει αυτό το πόλεμο, λέγοντάς του ότι κανείς, ούτε ο κύριος Πούτιν, έχει δικαίωμα να δικαιολογεί όσα συμβαίνουν με υποτιθέμενα ιστορικά παραδείγματα. Ότι δηλαδή εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι αυτή τη στιγμή είναι πρόσφυγες, αθώοι άνθρωποι στην Ουκρανία πεθαίνουν, καταστρέφονται πόλεις. Γι' αυτό σας κάνω μια έκκληση, κύριε Πούτιν. Τερματίστε αυτόν τον πόλεμο. Ο Στάινμαγκερ ήταν πολλά χρόνια υπουργός εξωτερικών της Γερμανίας. Έχει συναντήσει πάρα πολλές φορές τον Ρώσο πρόεδρο. Να πω επίσης ότι χθες είχαμε και με τα ενεργειακά εξελίξεις σημαντικές. Πρώτα απ' όλα να πω ότι είχαμε εξελίξεις το Υπουργείο Εξωτερικών. Το Υπουργείο Οικονομικών μας είπε ότι όντως στην Κεντρική Τράπεζα της Γερμανίας, την Bundesbank, υπάρχουν αποθέματα ρωσικών συναλλαγμάτων της Τράπεζας της Ρωσίας. Έτσι. Mm-hmm. Ρωτήσαμε πόσα είναι αυτά που έχουν οι Ρώσοι στη Γερμανία. Είπε δεν μπορούμε να σας πούμε, αλλά υπάγονται στις κυρώσεις και έχουν μπλοκαριστεί. Ο Υπουργός Οικονομικών, ο κ. Λίντινερ, είπε ότι συνολικά στην Ευρώπη, συνολικά, σε τράπεζες υπάρχουν 600 δισεκατομμύρια δολάρια συναλλαγματικά αποθέματα της Ρωσίας, τα οποία παγώσαν. Έχουν παγώσει, ναι. Δεν έχει καμία πρόσβαση η Ρωσία σε αυτά τα συναλλαγματικά αποθέματα. Κυρίως πρόκειται για δολάρια και για ευρώ. Από το Υπουργείο είπαν εχθές το Οικονομικό ότι η Γερμανία δίνει αυτές τις μέρες 1,5 δισεκατομμύρια ευρώ για να αγοράσει αποθέματα φυσικού αερίου, υγροποιημένου. Αυτό για να έχει αποθέματα εάν η Ρωσία κόψει απότομα την παροχή φυσικού αερίου. Από πού να πρόκειται για πάρα πολλά χρήματα. Από τους Αμερικανούς. Ορίστε. Από τους Αμερικανούς. Όχι, θα τα αγοράσει από μια εταιρεία που λέγεται Trading Hub Europe. Από πού λέει θα τα πάρει η Trading Hub Europe. Αυτό. Ή θα είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες, Κατάρ και νομίζω και κάποια άλλη χώρα εκτός Ευρώπης. Τέλος πάντων, οι Ηνωμένες Πολιτείες και Κατάρ είναι οι βασικοί προμηθευτές. Επίσης έριξε στην αγορά 60 εκατομμύρια, τώρα το έχω μπερδέψει τέλος πάντων, νομίζω 60 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου που υπάρχουν στα αποθέματα τα στρατηγικά της Γερμανίας για να αποκλιμακωθεί η τιμή του πετρελαίου. Η τιμή δεν αποκλιμακώθηκε. Ναι. Ίσα-ίσα χθες το βράδυ που βλέπα τελευταία στιγμή είχε φτάσει στα 114 ευρώ το δολάρια το βαρέλι. Δεν ξέρω πόσο είναι σήμερα το πετρέλαιο. Πάντως ούτε αυτή η κίνηση της Γερμανίας βοήθησε στο να αποκλιμακωθεί η τιμή του πετρελαίου. Το ενδιαφέρον είναι το πρώτο που είπες. Το ενδιαφέρον είναι το πρώτο που είπες, ότι προφανώς οι Γερμανοί ετοιμάζονται μήπως η Ρωσία κόψει την τροφοδοσία, αν καταλαβαίνω σωστά. Ναι. Δηλαδή έχει ένα backup, ένα σχέδιο να το προσπαθήσει. Να υπάρχει απόθεμα, να υπάρχει καμπάτζα. Ή να κόψουν τις τράπεζες, αυτές που λέγαμε νωρίτερα, έτσι, τις τράπεζες που χρηματοδοτούν το ενεργειακό. Τέλος πάντων, για να να έχουν κάποια μέτρα και να ξέρουν τι γίνεται, κάνουν και αυτή την κίνηση. Αν και δεν νομίζω ότι η Ρωσία θα κόψει το φυσικό αέριο. Όχι, μπορεί να κόψει τράπεζες, έχει δίκιο η Βλαμπία σε αυτό. Γιατί το πλάνο να κοπούν και οι τελευταίες τράπεζες είναι στο τραπέζι. Από ό,τι αντιλαμβάνομαι από τους Αμερικανούς περισσότερο,
που θα πιέσουν τους Ευρωπαίους. Ναι. Παντελή, ναι, για να πάμε για στον Θανάση, ναι, για να μας πει αν έχει κάτι τελευταίο. Για το σημερινό ραντεβού υπάρχει εκτίμηση στο Βερολίνο. Αν κοίτα, το μέγεθος προσφυγικής, ναι, κρίσης θα επιβάλλει μια εκεχηρία. Εννοούμε την συνάντηση Ουκρανών, Ρώσων. Λοιπόν, το Βερολίνο χαιρετίζει οποιαδήποτε διπλωματική προσπάθεια. Το είπε και υπουργός, το είπε και το γραφείο τύπου του ΥΠΕΞ. Χαιρετίζουν, αλλά το βλέπουν δύσκολο να υπάρξει αυτή τη στιγμή. Κάτι ελπίζουν σε μια κατάπαυση του πυρός τουλάχιστον, μια κατάπαυση του πυρός, κυρίως για να βγει άμαχος πληθυσμός ή να βοηθεί ο άμαχος πληθυσμός ή να πάνε φάρμακα. Σύμφωνα με το Διεθνή Οργανισμό Υγείας του ΟΗΕ, υπάρχει αυτή τη στιγμή μεγάλη έλλειψη στην Ουκρανία φαρμάκων για καρκινοπαθείς. Καρκινοπαθείς δεν έχουν φάρμακα και μεγάλη έλλειψη ινσουλίνης για τους διαβητικούς. Νομίζω ότι και ο Χρήστος προχθές σε ένα ρεπορτάζ του έλεγε ότι έξω από ένα φαρμακείο, το θυμάμαι, ότι δεν υπάρχει ινσουλίνη. Φανταστείτε πόσο κρίσιμο είναι αυτό για τους διαβητικούς αυτή τη στιγμή, αλλά και για τους καρκινοπαθείς, έτσι. Γι' αυτό ζητάνε, κάνουν και έκκληση να πάνε και φάρμακα στην Ουκρανία, γιατί υπάρχει μεγάλο, το είπε και ο δήμαρχος του Κίεβου σε συνέντευξή του στην εφημερίδα Bild χθες το βράδυ, ότι χρειαζόμαστε βοήθεια με φάρμακα. Χρειαζόμαστε φάρμακα, υπάρχει μεγάλη έλλειψη, ενώ για την ώρα δεν έχουν έλλειψη τροφίμων.